Γεια σας αγάπες μου, ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, έχουμε review, έχουμε swatches και έχουμε και make-up tutorial σε δύο συγκεκριμένες παλέτες που είναι στη συλλογή μου εδώ και κάποιες εβδομάδες. Και όλο λέω θα κάτσω να κάνω αυτό το βίντεο και δεν κάθομαι να το κάνω. Τελικά σήμερα αποφάσισα να βάλω το ποπό μου κάτω και επιτέλους να το γυρίσω. Αναφέρομαι φυσικά στις παλέτες Make-up Revolution, οι οποίες είναι σε συνεργασία με την Soft Dash Nails από το αντίστοιχο κανάλι. Είναι μια Βρετανίδη YouTube η οποία συνεργάστηκε με τη Make-up Revolution. Λάνσαρα λοιπόν δύο παλέτες, οι οποίες είναι η μία για τα μάτια και η άλλη είναι highlighters. Οπότε είμαστε εδώ πέρα να δούμε τα πάντα, θα τις αναλύσουμε, θα τις δούμε σε swatches, θα τις δούμε πώς εφαρμόζουν πάνω στα μάτια και φυσικά θα σας πω και λίγα πράγματα για αυτές. Οπότε, άμα σας ενδιαφέρει να τα δείτε όλα αυτά, συνεχίστε να βλέπετε! I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Να ξεκινήσω φυσικά λέγοντας πως έχω μια τεράστια αγάπη στη Make-up Revolution και σίγουρα το ξέρετε, ειδικά εσείς οι παλιές. Ας τα πάρουμε από την αρχή, θα ξεκινήσω με την παλέτα σκιών. Είναι λοιπόν έτσι το packaging από απ' έξω. Από απ' έξω. Μιλάω και ελληνικά. Θες να μιλήσεις ελληνικά σήμερα? Έχει μέσα 24 σκιές, οι οποίες τις βλέπεις από πίσω. Και από μέσα η παλέτα έρχεται έτσι. Το συγκεκριμένο packaging είναι μοναδικό, δεν υπάρχει σε καμία παραπλήσια παλέτα της Make-up Revolution, δηλαδή το ταυτοποιεί ως μια άλλη παλέτα, μια άλλη κατηγορία παλέτας. Δεν μπορώ να σας πω, η αλήθεια είναι ότι έχω παρατηρήσει κάποια διαφορά στη φόρμουλα από προηγούμενες παλέτες, οι οποίες δεν είναι σε συνεργασία με τη Soft. Έχω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ καλή, εξίσου καλή όσο είναι και οι υπόλοιπες παλέτες που έχω στη συλλογή μου. Πάμε λοιπόν να δούμε τα χρώματα. Καταρχάς, ανοίγοντας τη παλέτα, απαρτίζεται από καθρέφτη, όπως συμβαίνει σε κάθε μα κάθε παλέτα της Make-up Revolution, και είναι κάτι που για μένα είναι μεγάλο συν. Εγώ θα αρκεστώ λέγοντας ότι σαν παλέτα σου εξασφαλίζει μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών και δεν χρειάζεται να πειραματιστείς ιδιαίτερα με άλλες παλέτες, είτε από Make-up Revolution είτε γενικά. Η παλέτα λοιπόν έχει και τα neutrals της, έχει αρκετά ουδέτερα χρωματάκια τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις και σαν transition. Έχει τα πολύ έντονα τα κοκκινό φουξάκια, τα οποία έχω και μια αγάπη εγώ, αλλά πιστεύω ότι έχετε και εσείς πολύ αγάπη σε αυτά τα χρώματα. Έχει πάρα πολύ ωραία shimmer, θέλω να σας πω, ειδικά στα swatches γράψανε τέλεια. Και έχει και το μαύρο, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ βασικό χρώμα στη συλλογή μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για eyeliner, το οποίο θα έχει μια πουδρένια εμφάνιση. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλο συν που έπεσε μια μαύρη σκιά μέσα σε αυτή την παλέτα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, νομίζω ότι το έκανα spoil και από την αρχή του βίντεο. Δεν έχω να σας προσάψω κάτι αρνητικό για τη συγκεκριμένη παλέτα. Η τιμή της είναι πραγματικά πάμφθινη, είναι στα 13 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Το κακό με τη συγκεκριμένη παλέτα, όπως και με την επόμενη που θα σας δείξω, είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα στην Ελλάδα. Είμαστε στη φάση που τα παραγγέλνουμε από την Αγγλία, από το επίσημο site της Make-up Revolution, το οποίο είναι το tambeauty.com, και δεν περνάει τελωνίο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τα swatches, να δείτε λίγο πώς γράφουν στο χέρι και στη συνέχεια θα περάσουμε στην επόμενη παλέτα. Howling wind in those eyes, desperation, hesitation for the wind, running from the darkness of the night. We'll be shining past the brightest light, just like oh, oh, oh. Just like oh, oh, oh. Believing we can spark the break of dawn, we can find the power to be strong. Just let go, just let go. Λοιπόν, έκανε και μία δεύτερη παλέτα για μας και είναι αυτή εδώ πέρα. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Έχει διάφανο ουσιαστικά αυτή τη φορά packaging, χάρτινο πάντα. Και από μέσα έχουμε αυτό εδώ πέρα το πακετάκι, το οποίο έχει από πάνω το όνομά της και ανοίγοντάς το περιέχει μέσα 8 highlighters διαφορετικού χρώματος το καθένα και συγκεκριμένα έχουν και διαφορετική φόρμουλα
4 από αυτά είναι pressed highlighters και 4 από αυτά είναι baked highlighters. Baked highlighters είναι τα λεγόμενα ψημένα highlighter. Είναι τα highlighter τα οποία σου δίνουν περισσότερη απόδοση γιατί είναι διαφορετικά φτιαγμένα, να το πω. Δεν ξέρω και πάρα πολλές λεπτομέρειες να κάτσω να σου πω ακριβώς τι και πώς. Ενώ τα pressed highlighters είναι λίγο πιο smooth σε εμφάνιση και δεν είναι πάρα πολύ μπαμ. Στο λέω από τώρα ότι η παλέτα είναι ένα όνειρο. Έχω πάθει σοκ από την απόδοσή της. Δεν μπορώ να τις προσάψω. Όχι αρνητικό, θα πιπέρι στο στόμα. Πιπέρι στο στόμα άμα πω αρνητικό για αυτή την παλέτα. Είναι καταπληκτική, είναι στα 10 ευρώ η συγκεκριμένη. Θεωρώ πως δεν είναι οικονομική με την έννοια ότι πρόκειται για πολύ μονομερή παλέτα, δηλαδή έχει μόνο highlighters μέσα και δίνεις ένα 10 ευρώ. Όμως έχεις πάρα πολλές επιλογές. Και αν είσαι σαν εμένα που αγαπάς το highlighter και θέλεις γενικά, δεν μπορείς χωρίς αυτό, πιστεύω ότι αξίζει το κάθε σου ευρώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Η πρώτη σειρά έχει ένα σαμπανιζέ το οποίο ψιλοροζίζει. Συνέχεια έχει αυτό που έχει λίγο πιο bronzer μέσα. Αυτό το οποίο είναι σαν το χρώμα της λαβάντας, αλλά στο πολύ πιο παστέλ της. Και έχουμε και ένα ροζάκι το οποίο είναι επίσης έτσι παστέλ, το οποίο ροδακινίζει κιόλας, δεν είναι δηλαδή το μπαμ το ροζ. Και στην κάτω τη σειρά που είναι τα pressed highlighters έχουμε πάλι ένα το οποίο είναι τύπου σαμπανιζέ. Έχουμε ένα χρυσό στη συνέχεια, έχουμε ένα πιο σαμπανιζέ με ροζ μετά και στο τέλος έχουμε αυτό το κατάλευκο προϊόν το οποίο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και θα το δεις στη συνέχεια. Γιατί δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω, χάνομαι, σβήνω, αφήστε με, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να περιγράψω τη λάμψη που δίνει, θα δείξω όμως μάγουλο. You see what I'm talking about? Πάμε να δούμε το σπίτι. Και οι δύο παλέτες λοιπόν για μένα είναι σίγουρα chain approved, 100%, τις αγαπώ ήδη. Σίγουρα θα πέσουν και άλλες δοκιμές με τη συγκεκριμένη παλέτα, ειδικά τώρα που την άγγιξα δεν θα την αφήσω εύκολα. Θα δεις λοιπόν τώρα το tutorial για να καταλάβεις λίγο και το πώς γράφουν, λίγο πιο live, γιατί τα swatches δεν είναι πάντα αντικειμενικά του πώς μπορεί να γράψει μια παλέτα και του κατά πόσο είναι ποιοτική. Όσο για τα highlighters, άμα αγαπάς τη λάμψη, πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρχει στη συλλογή σου. Χρειάζεται. Είναι καλό να υπάρχει στη συλλογή σου, πιστεύω ότι θα σε αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένη. Το tutorial θα είναι αρκετά σύντομο γιατί ασχολούμαστε μόνο με τα μάτια και τα highlighters, δηλαδή δεν έχουμε όλη τη διαδικασία του μακιγιάζ. Πάρα πολύ απλά θα δείτε σε ένα σύντομο clip πώς έχω κάνει τα μάτια μου, πώς έχω κάνει το highlighter και ποια χρώματα έχω χρησιμοποιήσει. Οπότε πάμε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την παλέτα. Το πρώτο χρώμα που θα χρησιμοποιήσω είναι κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από αυτά που συνήθως βάζουμε σαν μεταβατικά χρώματα. Και συγκεκριμένα είναι αυτό εδώ πέρα. Θα το πάρω με ένα χοντρό πινέλο και θα αρχίσω να εφαρμόζω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, πάνω δηλαδή από το καπάκι του ματιού. Παίρνω ένα πολύ μικρότερο πινέλο και κάνω το ίδιο πράγμα με το ίδιο χρώμα. Το επόμενο χρώμα που θα επιλέξω είναι αυτό εδώ. Παίρνω ένα πινελάκι το οποίο είναι λίγο πιο ακριβίας, αλλά πάλι για blending. Κουτάω στη σκιά και περνάω λίγο πιο κάτω από το χρώμα που βάλαμε πριν. Επιστρέφω στο αρχικό μου πινέλο και ξεκινάω προς τα πάνω να κάνω κυκλικές κινήσεις για να μην υπάρχουν σκληρές γραμμές μεταξύ των χρωμάτων. Σειρά έχει ένα flat πινέλο και αυτό που θα κάνω είναι να πάρω τη μαύρη απόχρωση που έχει η παλέτα και θα πιέζω το χρώμα πάνω στο καπάκι του ματιού. Παίρνω ένα καθαρό πινέλο και πάω σε αυτό εδώ πέρα το σημείο και σιγά σιγά θα αρχίσω να σβήνω προς τα πάνω για να μην δημιουργηθούν επίσης σκληρές γραμμές και σε αυτό το σημείο. Και στη συνέχεια επιστρέφω σε αυτό εδώ πέρα το πινελάκι, θα πάρω λίγο πάλι από την μπορντό απόχρωση και θα πάω από πάνω και θα το ξαναβάψω. Κάνω το ίδιο παίρνοντας την πορτοκαλί σκιά με το πρώτο μας πινέλο και πάω προς τα πάνω για να κάνω επίσης πιο έντονο το χρώμα που χρησιμοποίησαμε στην αρχή.
με λίγο κονσίλερ καθαρίζω την άκρη του ματιού για να μπορέσει να δημιουργήσει αυτό το αποτέλεσμα. Για το κάτω μέρος του ματιού θα ξεκινήσω πάρα πολύ έντονα και θα πάω πάλι στο μαύρο, θα πατήσω σε ένα τέτοιο πινελάκι και ξεκινάω να εφαρμόζω σύριζα στις βλεφαρίδες. Από ό,τι βλέπετε δεν το τραβάω πολύ κάτω γιατί θα το κάνω blending αργότερα χρησιμοποιώντας την κόκκινη σκιά, οπότε προς το παρόν το κρατάω πάρα πολύ κοντά στις βλεφαρίδες. Τη μεγάλη διαφορά θα την κάνει ένα μαύρο μολύβι. Θέλεις ένα μολύβι πάρα πολύ μαύρο, πολύ έντονο. Εγώ θα χρησιμοποιήσω από LA Girl το Glide Gel Liner, το οποίο είναι στην απόχρωση Very Black, οπότε καταλαβαίνεις. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι κάτι αρκετά άβολο. Θα πάω και θα κάνω το waterline από την πάνω τη μεριά, να το γεμίσω όσο περισσότερο μπορώ. Και φυσικά θα το χρησιμοποιήσουμε και κάτω, οπότε γεμίστε με μαύρο μολύβι. Και φεύγουμε αυτό το πάρα πολύ έντονο κατάμαυρο μάτι. Τώρα λίγο θα το απαλύνουμε χρησιμοποιώντας κόκκινο και στην κάτω μεριά. Οπότε θα πάρεις ένα καθαρό πινέλο. Δεν θέλεις αυτό το οποίο έχει αναμειχθεί και λίγο με το μαύρο. Θέλουμε λοιπόν ένα καθαρό πινέλο και θα πάμε στην μπορντό την απόχρωση που πήραμε και έχουμε βάλει αρκετά και από στην πάνω μεριά. Βουτάμε το πινελάκι, τεινάζουμε πάρα πολύ καλά και πάμε κάτω από το μαύρο και ελαφρώς θα αρχίσουμε να σβήνουμε. Βάζω λοιπόν μια καλή ποσότητα μάσκαρα και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσω ψεύτικες βλεφαρίδες. Χρησιμοποίησα τη Last Princess από την Essence, τη Mauve, είναι από τις αγαπημένες μου και για βλεφαρίδες θα χρησιμοποιήσω από Felicia αυτές εδώ πέρα, οι οποίες είναι στο σχέδιο Rapunzel αν δεν κάνω λάθος. Και επιστρέφω με βλεφαρίδες. Χρησιμοποίησα πάρα πολύ δραματικές βλεφαρίδες. Προφανώς και δεν χρειάζεται να φορέσετε τόσο έντονες βλεφαρίδες. Μπορείτε να φορέσετε κάτι πολύ πιο διακριτικό τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα για το αγαπημένο μου σημείο και είναι η παλέτα με τα highlighters. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές αποχρώσεις που μπορούμε να παίξουμε. Νομίζω όμως πως θα πάω σε αυτές τις δύο, τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσω για να φωτίσω τα μήλα. Και πάμε να δούμε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Revolution που είσαι στην καρδιά μου, στη ζωή μου. Σε ευχαριστώ και εσένα Σόφη, δεν σε ξέρω, αλλά μπράβο κορίτσι μου. Νομίζω δεν χρειάζεται να περιγράψω. Στο πηγούνι. Δώσε λάμψη στο Θεό. Νομίζω... Πω, το πηγούνι δείχνει πάρα πολύ έντονο, θα ρίξει και μόλις έχω φάει πιτόγυρο. Οπότε ας το σβήσω λίγο. Θα χρησιμοποιήσω από Lavish Care το Matte Lip Gloss, έρχεται σε αυτή τη συσκευασία. Είναι νομίζω το νούμερο 1, ναι το νούμερο 1. Και για περίγραμμα θα χρησιμοποιήσω από 16 το νούμερο 136, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ απαλό baby pink. Νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κραγιόν. Αυτό λοιπόν είναι ολοκληρωμένο και το μακιγιάζ που εμπνεύστηκα με αυτές τις δύο παλέτες. Παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε, διασκέδασα πάρα πολύ. Μου άρεσε και η παλέτα ματιών και ειδικά η παλέτα των highlighters. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πολύ περιγράψω, το βλέπετε και μόνοι σας. Εύχομαι πραγματικά κάποιος χριστιανός που μ' ακούει να τις φέρει στην Ελλάδα κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά είναι και σε πολύ καλή τιμή, αλλά έχουν και τρομερή ποιότητα. Δεν περίμενα βασικά κάτι λιγότερο από τη Revolution, ξέρετε τι αγάπη της έχω. Όπως και να έχει, ελπίζω να περάσατε όμορφα μαζί μου, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο, μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά!